Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 20 Νοεμβρίου. Ο καιρός έχει μία μεταβολή. Να σας ευχηθούμε πρώτα καλή εβδομάδα. Έχουμε μία μεταβολή του καιρού και θα έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, τον προγνώστη του σταθμού μας, για να μάθετε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες και μέσα στην εβδομάδα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Τώρα, στα κεντρικά, στην Αθήνα, στην Αττική, τους 20 έχουν φτάσει οι νεκροί από την θεομηνία που έπληξε την περιοχή και 2 οι αγνοούμενοι. Η κυβέρνηση βέβαια ανακοίνωσε αποζημιώσεις και έξτρα ενίσχυση στους πληγέντες. Θα τα δούμε όλα αυτά και στα δελτία που θα ακολουθήσουν. Εκλογές στην κεντροαριστερά. Χθες θα περάσουμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ με όλα τα αποτελέσματα, με λεπτομέρειες και επιστρέφουμε. Μεγάλη νίκη πέτυχε η Φόφη Γεννηματά έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη στον τελικό δεύτερο γύρο των εκλογών της κεντροαριστεράς. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εξελέγει πανηγυρικά με ποσοστό πάνω από 56%, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης περιορίστηκε στο 43%. Αναλυτικότερα, με ενσωματωμένο το 96,18% των ψήφων, πανελλαδικά η Φόφη Γεννηματά συγκέντρωσε το 56,64%, δηλαδή 83.540 σταυρούς, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε ποσοστό 43,36%, που μεταφράζεται σε 63.946 ψηφοδέλτια. Στις πρώτες δηλώσεις της, η επικεφαλής του νέου φορέα προέταξε την ενότητα, κάνοντας λόγο για καθαρή εντολή. Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών που συνεπάγει η καθαρή εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες. Από αύριο όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους, τόνισε η αρχηγός του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Μήνυμα ενότητας έστειλε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η παράταξή μας είναι εδώ ισχυρή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να συγχαρώ τη Φόφη Γεννηματά για την επιτυχία της και πάνω απ' όλα θέλω να δεσμευθώ για την ενότητα, για τη νέα προοπτική. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Δυτικής Μακεδονίας, η Φόφη Γεννηματά έλαβε 2.345 ψήφους, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 1.805. Η κυρία Γεννηματά ήρθε πρώτη στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλόρινας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτευσε στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Στο νομό Κοζάνης, η κυρία Γεννηματά έλαβε 1.412 σταυρούς και ο κύριος Ανδρουλάκης 1.019. Στα Γρεβενά, η Φόφη Γεννηματά συγκέντρωσε 325 σταυρούς, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 207. Στη Φλόρινα, πρώτη κυρία Γεννηματά με 305 ψηφοδέλτια και δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης με 225. Τέλος, στην Καστοριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 354 ψήφους και η Φόφη Γεννηματά 303. Κύριε Αποστολίδη, το τελικό αποτέλεσμα τελείωσε ο δεύτερος γύρος. Το σχόλιο σας για το αποτέλεσμα και για την επόμενη μέρα πλέον. Περισσότεροι από 220.000 Έλληνες προοδευτικοί πολίτες, περισσότεροι από 3.000 πολίτες στο νομό Κοζάνης, προσήλθαν στο κάλεσμα για την Μεγάλη Κεντροαριστερά, συμμετέχοντας σε μία άψογη, κατά τα άλλα, διαδικασία όπου τίποτα δεν παρατηρήθηκε και τίποτα δεν ακούστηκε. Έχουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε μια καθαρή νίκη της κυρίας Γεννηματά έναντι του άξιου ανθυποψήφιου της κύριου Ανδρουλάκη και νιώθουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα το μέλλον ανήκει και θα ανήκει σε αυτή την παράταξη με ενότητα, με κοινό λόγο, με προγραμματικό λόγο και απέναντι στην fake αριστερά, όπως εμείς την ονομάζουμε, και στην νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω, και είναι ειλικρινές αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι πράγματι είμαστε μια ανερχόμενη δύναμη που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, εκτιμούμε, στις επόμενες εθνικές εκλογές και μέχρι τότε, και μπαίνω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, με τις διαδικασίες και τον οδικό χάρτη που έχουμε μπροστά μας πια, νωρίς την άνοιξη του 18 θα πραγματοποιήσουμε το συνέδριο για τον καινούργιο ενιαίο φορέα,
ο οποίος με τη σειρά του θα απλώσει τη λογική και τα φτερά του στην κοινωνία για να μεγαλώσει η ελπίδα των προοδευτικών πολιτών για αυτή τη χώρα. Και όπως προείπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προγνώστη του σταθμού μας, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλή εβδομάδα. Αλλαγή έχουμε στον καιρό. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Αλλαγή στον καιρό. Πολύ δυνατή άνεμη. Χθες το βράδυ ξύπνησα από τους ανέμους, Γιώργο. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, οι οποίοι έριξαν και τη θερμοκρασία. Συνοδεύτηκαν τουλάχιστον στην έναρξη της μεταβολής από φαινόμενα τα οποία μετουσιώθηκαν ακόμα και σε χιονοπτώσεις και σε παιδινές περιοχές. Χιόνισε το ξημέρωμα στην Φλόρινα, χιόνισε νωρίς το πρωί και σε παιδινούς οικισμούς της Ορδέας. Μέχρι και πριν λίγο, κατά διαστήματα, κάποιες νυφάδες κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε παιδινές περιοχές, κυρίως κοντά σε ορεινούς όγκους. Όμως η τάση του καιρού είναι για βελτίωση. Αυτό το βόρειο ρεύμα, το οποίο έριξε τη θερμοκρασία στην περιοχή μας, παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η νέα εβδομάδα, η οποία μόλις ξεκίνησε, να χαρακτηριστεί από καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, αλλά επίσης και χαμηλές θερμοκρασίες. Κυρίως όμως τις νυχτερινές ώρες, διότι μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα οι μέγιστες τιμές να φτάσουν, μάλλον να ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου, κυρίως από την Τετάρτη και μετά, έτσι ώστε να έχουμε τοπικά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, τα βράδια θα είναι παγερά. Θα έχουμε παγετό κάθε πρωί σε όλες τις παιδινές περιοχές. Ξεκινάμε από σήμερα και όλα το βράδυ, όπου η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το 0 μέχρι και αύριο το πρωί. Και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι και την Παρασκευή. Ενδεικτικά να πούμε τώρα τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε 4 βαθμούς Κελσίου σε Καστοριά, Κοζάνη. Έχουμε 5 βαθμούς σε Αμίντεο, 6 βαθμούς σε Πτολεμαϊδα και Φλόρινα. Ενώ σε πιο ορεινές περιοχές η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, όπως για παράδειγμα στην Βλάστη, όπου ο Υδράργυρος ξεπερνάει μόλις τους 0 βαθμούς Κελσίου. Κρύο, Γιώργο. Για την εποχή είναι καλές οι θερμοκρασίες συγκριτικά με άλλες χρονιές? Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Τέτοιου είδους ψυχρές εισβολές είναι ενδυνάμει ικανές να εμφανιστούν τον Νοέμβριο. Και μπορώ να πω ότι είναι και μετριασμένοι, διότι έχουμε στο παρελθόν περιστατικά με τελείως χειμερινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ακόμα και με χιονοσκεπές έδαφος Νοέμβρη μήνα. Παρ' όλα αυτά, η δεδομένη ψυχρή εισβολή είναι στα πλαίσια της κανονικότητας. Όλα καλά, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλώς απόγευμα. Καλή συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε στο στούντιο και είναι δίπλα μου ο αρχισυντάκτης της ώρας αιχμής, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, για να μιλήσουμε για όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, και όχι απλώς θα μείνουμε στο στούντιο, θα μείνουμε και στο θέμα, γιατί θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με την κακοκαιρία ή μάλλον την φυσιολογική για την εποχή, τον καιρό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία. Θα περάσουμε κατευθείαν να ακούσουμε τι μας δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά η εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας για θέματα πολιτικής προστασίας, η κυρία Καρυπίδου, για το αν έχουν προκύψει προβλήματα την κακοκαιρία και για το αν υπάρχει ετοιμότητα από τις υπηρεσίες, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στον χειμώνα και από εδώ και πέρα θα είναι σημαντική η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις που έχουμε θέματα σε δρόμους ή σε άλλα δίκτυα δημόσια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δηλώνει, για το ποιες είναι οι συνθήκες σήμερα, αυτή τη στιγμή, στη Δυτική Μακεδονία, αν υπάρχουν προβλήματα και αν υπάρχει ετοιμότητα. Να πω απλώς ότι τα πλάνα που θα δούμε είναι σημερινά. Μας τα έστειλε πριν από λίγα λεπτά επίσης ο Θανάσης Γεωργούλας από την ορεινή Φλόρινα. Ας περάσουμε να το δούμε. Καταρχάς, να χαιρετήσω τους τηλεθεατές. Η ενημέρωση που έχω και είναι η σωστή από τις υπηρεσίες μας είναι ότι όντως έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, πάνω από τα 1300-1400 μέτρα, και στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και στα Γρεβενά και στη Βασιλίτσα. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν προβλήματα. Η ενημέρωση που έχουμε από μετεωρολογικά είναι ότι δεν θα έχουμε άλλα χιόνια. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, τώρα είναι 4 με 5 βαθμούς, το βράδυ όμως ίσως να πάμε και στο μείον 1, μείον 2. Έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας, ξέρουν άλλωστε, η εμπειρία είναι μεγάλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα.
Τώρα από τις επαφές που είχατε και από τις συνεδριάσεις συντονιστικές αλλά και από τις επαφές σας με τις υπηρεσίες, υπάρχει ετοιμότητα και υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για αντιμετώπιση φαινομένων τους χειμερινούς μήνες? Ποια εικόνα έχετε? Λοιπόν, ήδη έχει γίνει το συντονιστικό της ΠΕ Κοζάνης. Την Πέμπτη συγκαλείται και το συντονιστικό των Χρεβενών. Η εικόνα είναι ότι είμαστε έτοιμοι, στην τελική ευθεία είμαστε. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Χιονοπτώσεις είχαμε και στο καταφύγιο Βαγγέλη του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Βεβαίως, πάμε από τη Φλόρινα στην Κοζάνη. Στα ορεινά, σε αρκετά σημεία των Δήμων είχαμε χιονοπτώσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση στο καταφύγιο από τις πλέον ορεινές περιοχές, όπου υπάρχει βεβαίως οικισμός, από τους πιο ορεινούς οικισμούς στην χώρα. Σήμερα το πρωί χιόνισε. Βεβαίως, ένα πολύ λεπτό στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή. Δεν είχαμε κάτι το ακραίο. Οι κάτοικοι και όσοι επισκέπτονται την περιοχή είναι συνηθισμένοι το χειμώνα να βλέπουν πολύ χιόνι. Γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι υπηρεσίες που θα μπορούν να κάνουν άμεση παρέμβαση εφόσον χρειαστεί. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του καταφυγίου, θα δούμε και φωτογραφίες σημερινές από το καταφύγιο και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για τα προβλήματα του χειμώνα. Εκεί όπου λόγω των καιρικών συνθήκων είναι συνηθισμένο φαινόμενο ακόμα και οι πολλοί ώρες, για να μην πω λιγοήμερες, διακοπές ρεύματος. Γιατί από τους ανέμους και από το έντονη χιονόπτωση έχουμε ακόμα και προβλήματα στο δίκτυο παροχής ρεύματος. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Έχουν προβλήματα και με τις μετακινήσεις. Τώρα να είναι ο φορέας εντάξει, δίπλα. Βέβαια, έτσι. Επιτέλους. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι όντως απομακρυσμένα. Ας περάσουμε να δούμε. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και εμφανή πτώση θερμοκρασίας. Στα Λευκά ντύθηκαν ορισμένες ορεινές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστική περίπτωση το ορεινό καταφύγιο του Δήμου Σερβίου Βελβεντού, μία από τις πλέον ορεινές περιοχές της χώρας. Χιόνι δεν έχει πολύ, το έχει στρώσει όμως και μάλλον θα περιμένουμε και άλλο χιόνι, από ό,τι βλέπουμε, γιατί είμαστε, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, είναι συγκαταλέγεται στα ψηλότερα χωριά της Ελλάδος, βρισκόμαστε στα 1450 μέτρα. Οπότε, εντάξει, είναι από τα πρώτα που θα δεχτεί τα χιονιστικά, όπως και το χθεσινό. Βέβαια, γιατί έχουμε και πρόβλημα κατά καιρούς με το ρεύμα, πέφτουν τα δέντρα. Στη ζώνη που ανεβαίνουν οι καλωδιώσεις από Παλιουγράτσινο προς καταφύγη, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παλεύουν μέσα στα χιόνια τα παιδιά να μπορέσουν να μας δώσουν το ρεύμα που χρειαζόμαστε. Διότι και τα καταστήματα όταν ανοίγουν κατά καιρούς μέσα στο χειμώνα ανάλογα με το χιόνι που έχουμε, θα πρέπει να έχουμε το απαιτούμενο ρεύμα, αλλά και οι ιδιοκτήτες να μπορούν να δουλέψουν τις οικοσκευές. Διότι όταν πέφτει η τάση, όπως ξέρετε, μπορούν να καούν, όπως έχει γίνει επανειλημμένα, οικοσκευές και να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Μόνιμους κατοίκους, πόσους έχει το χωριό, πόσους κόσμος υπάρχει που να μένει μόνιμα εκεί, υπάρχει κόσμος? Το χειμώνα ανάλογα με τον καιρό. Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κόσμος, αλλά πρέπει να υπάρχει η πρόσβαση που χρειαζόμαστε. Σαφώς. Και ευτυχώς ανταποκρίνεται η περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πακετά, τον Διευθυντή Τεχνικού της υπηρεσίας, τον κύριο Γρίβα, την κυρία Καραγιώργου και όσους προσπαθούν με κάθε τρόπο το χειμώνα να έχουμε τους δρόμους καθαρούς για να μπορούμε να μετακινούμαστε. Διότι όπως γνωρίζετε είμαστε Έλληνες πολίτες και εμείς, πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις δημοτικά τέλη, έχουμε ανταποδοτικά τα οποία δεν τα βλέπουμε φυσικά, λοιπόν κι άλλα κι άλλα πολλά τα οποία εντάξει, πρέπει αυτά ή ένα μέρος από αυτά να μπορεί να τα... να χρησιμοποιούνται δηλαδή για τις ανάγκες του χωριού. Όμορφες εικόνες, Βαγγέλη. Βεβαίως. Αυτό που λέγαμε πριν για τη μετακίνηση. Είναι αυτό σημαντικό ακριβώς θέμα. Αυτό μας έλεγε τώρα και ο πρόεδρος εκεί. Ακριβώς. Ειδικά για τους ορεινούς οικισμούς, το θέμα των δομών είναι υψής σημασίας, γιατί είναι το θέμα της πρόσβασης, είναι το θέμα το να έχουν οι άνθρωποι ρεύμα και νερό, να έχουν αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα στην πόλη, στα αστικά τα κέντρα. Τα βασικά στοιχεία διαβίωσης. Ακριβώς. Μιας και μιλήσαμε για το καταφύγιο, θα δώσουμε συνέχεια για 1-2 λεπτά ακόμα να ακούσουμε τον πρόεδρο να μας ενημερώνει για την ιστορία του χωριού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θυμηθούμε για ποιο λόγο είναι
και θα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος τουριστικός προορισμός της περιοχής εφόσον αξιοποιηθεί σωστά, καθώς υπάρχει η πρώτη ύλη. Θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ γιατί για να θυμηθούμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα μας πει και τι γίνεται με τους δρόμους. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε και για το δρόμο σύνδεσης καταφυγίου Βελβεντού και τα προβλήματα που προέκυψαν από τις καταλυστήσεις και τις εργασίες που έγιναν εκεί, αλλά και έναν ακόμα δρόμο ο οποίος θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος της Δυτικής Μακεδονίας με εκτός περιφέρειας περιοχές, κάτι το οποίο είναι ίσως το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Ναι, ας περάσουμε να το δούμε. Για όσους δεν γνωρίζουν φυσικά, θα πρέπει να αναφέρω ότι η ιστορία του χωριού μας είναι μακραίωνη και είναι και η γενέτρα του θρυλικού Ζορμπά. Επίσης αναγνωρίστηκε πρόσφατα και ως μαρτυρικό χωριό, αφού καταστράφηκε ολοσχερός το 1943 από τους Γερμανούς. Το χωριό μας περισσότερο το καλοκαίρι και λιγότερο το χειμώνα κατακλείζεται από κόσμο και είναι από τα ομορφότερα χωριά μας, τη περιοχή γενικότερα, και είναι ένα κόσμο του Κοζάνης, το γνωρίζουν και οι αρχές αυτό, λοιπόν γι' αυτό θα θέλαμε ιδιαίτερα τη βοήθειά τους. Εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του νομού Κοζάνης, Πρωτοκαΐ, με 700 περίπου διόροφα και τριόροφα πέτρινα σπίτια, αλλά είχε πολύ έτσι, ζωή, ειδικότερα όλο το χειμώνα, για την τότε εποχή μιλάμε. Βεβαίως. Και είχε περίπου 2.500 με 3.000 κατοίκους. Με αστυνομικό σταθμό, με αστυνόμο και τρεις χωροφύλακες. Υπήρχαν 4 καταστήματα, όπως λέμε για εκείνη την εποχή, σούπερ μάρκετ, τα οποία διέθεταν τα πάντα και για τη γύρω περιοχή, δηλαδή ερχόταν και από άλλα χωριά και ψωνίζαν από εκεί. Υπήρχαν 4 γιατροί, όπως και ο Νικολαίδης, ο οποίος δολοφονήθηκε από την παρέα τότε του Γιανκούλα. Αυτά είναι γραφόμενα φυσικά και είναι γεγονότα με αποδεικτικά στοιχεία. Ήταν ένα χωριό το οποίο είχε και ας το πούμε εργοστάσιο ταπιτουργίας εκείνη την εποχή. Γενικότερα είναι χωριό το οποίο έχει μεγάλη ιστορία γενικότερα, διότι όπως κάποιοι αν δεν γνωρίζουν είμαστε περισσότεροι, ή περισσότεροι να μην πω όλοι, από την Ήπειρο. Η σημερινή εικόνα του χωριού το καλοκαίρι, μετακινούμενοι από Κατερίνη και από άλλους νομούς, είναι γύρω στα 800 με 1000 άτομα. Mm-hmm. Το χειμώνα παροδικά ανεβαίνει ο κόσμος, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και προσπαθούμε από το 11 που ανέλαβα, το χειμώνα ειδικά, το χωριό και το χειμώνα ακόμη, να μην μένει κλειστό. Mm-hmm. Διότι όπως γνωρίζετε κι εσείς, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έναν αποκλεισμό στη θέση Μπιτζινίσιο, με το βουνό που είχε πέσει, προβλήματα πολλά. Τώρα προσπαθούμε να στηθούμε στα πόδια μας και να το δώσουμε ζωντάνια ακόμη και το χειμώνα. Μόνο ανάλογα με τον καιρό. Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κόσμος, αλλά πρέπει να υπάρχει η πρόσβαση που χρειαζόμαστε. Και ευτυχώς ανταποκρίνεται η περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πακετά, τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γρίβα, την κυρία Καραγιώργου και όσους προσπαθούν με κάθε τρόπο το χειμώνα να έχουμε τους δρόμους καθαρούς για να μπορούμε να μετακινούμαστε. Κατατέθηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο και προς συζήτηση και ψήφιση, λογικά. Για το κοινωνικό μέρισμα. Για το κοινωνικό μέρισμα. Τι γίνεται, Ευαγγέλη, είχαμε και διαψηφισμούς. Θέλω να διευκρινίσω καταρχήν ότι δεν έχουμε ακόμα δώσει λεπτομέρειες για το ποιοι και πόσα, δηλαδή ποιοι το δικαιούνται και πόσα δικαιούνται να λάβουν, γιατί δεν υπάρχει ψηφισμένος νόμος. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε κάτι ή να μας πούν οι λογιστές μας κάτι. Ξέρουμε βέβαια τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Αυτά επειδή αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και ίσως και με βάση την κουβέντα, καλό θα είναι να μην θεωρήσουμε δεδομένες τις αποφάσεις των βουλευτών, να περιμένουμε να πάρθουν αυτές.
και συνέχεια να τις σχολιάσουμε. Και μετά θα έχουμε εδώ τους ειδικούς για να μας πούν ακριβώς τι δικαιούται και ποιος. Ακριβώς. Επειδή όμως, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει μια ένταση αυτή τη στιγμή στην Βουλή λόγω του ότι το θέμα αυτό είναι, όπως και να το κάνουμε, ένα θέμα το οποίο έχει αποτελέσει σημείο τριβής ανάμεσα στα κόμματα, θα περάσουμε να δούμε τι έγινε πριν από ελάχιστα λεπτά, όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, αιτιολόγησε το σκεπτικό της κυβέρνησης για το κοινωνικό μέρισμα και παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως το πώς θα στηρίξουν αυτοί τους μικρομεσαίους. Λέει, εμείς θα κάνουμε αυτό, εσείς τι θα κάνετε. Δεν μας το ξεκαθαρίσετε ακόμα. Νομίζω ότι το πώς είναι χαρακτηριστικό για το πού θα κινηθεί η κυβέρνηση σε αυτήν την αντιπαράθεση σημερινή. Ας περάσουμε να το δούμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και τη στρατηγική και να κάνουμε αντιπαράθεση σε αυτή τη στρατηγική. Οι μεσαίες τάξεις που τόσο σας καίνε, τι περιμένουν από εσάς? Τους έχετε εξηγήσει για να μειώσετε τους φόρους τι θα κόψετε σε όλα αυτά που είπα? Στην υγεία περισσότερα, στην παιδεία? Φαντάζομαι όχι στην ασφάλεια, δεν είναι στο χαρακτήρα σας ούτε στο στρατό. Αλλά κάπου πρέπει να κόψετε. Μπορούμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση γι' αυτό? Έχουν οι άνθρωποι πολλαπλές ταυτότητες, όπως λέμε εμείς, και άρα η υγεία και η παιδεία και η ασφάλεια, η πραγματική και η συμμετοχή στην πολιτική είναι σημαντικό. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Όχι μια τέτοια συζήτηση που κάνουμε τώρα, ότι εμείς γενικώς θα είμαστε στην ανάπτυξη. Εσείς έχετε αλλάξει άποψη για το trickle down, για αυτή τη στρατηγική ότι θα δώσουμε όλο στην επιχειρηματικότητα και σιγά σιγά θα πάει στους φτωχούς? Αυτό έχετε καταλάβει ότι είναι πίσω από την πτώση της σοσιαλδημοκρατίας παντού? Θα αποφασίσετε με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε? Και άμα η στρατηγική ότι τα δίνουμε όλα στις τράπεζες και μετά μειώνουμε τους φόρους δεν δουλεύει, να κάνουμε τέτοια συζήτηση? Για μας το μέρισμα είναι η αρχή αυτή τη συζήτηση. Ίσως είναι το μέσο αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι ούτε η βασική μας στρατηγική για τους φτωχούς, ούτε. Ένα λεπτό θέλω μόνο, κύριε Πρόεδρε. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής. Και χρειάζεται η χώρα μια συνολική στρατηγική. Να αλλάξουμε θέμα, Βαγγέλη. Πριν αλλάξουμε, να πω ότι αναλυτικό ρεπορτάζ με τις θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων, ναι. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε σε μια σημαντική πρωτοβουλία. Μας πεις τις λεπτομέρειες. Βεβαίως. Έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων. Είναι σε εξέλιξη. Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει και για το σκοπό αυτό προχωρά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στα σχολεία της περιοχής. Θα δούμε εικόνα από την σημερινή πρώτη μέρα αυτής της σειράς δράσεων, η οποία έγινε στο εντυπωσιακό, γιατί είναι καινούριο και είναι άκρος σύγχρονο, 19ο το βιοκλιματικό, όπως το λέμε, δημοτικό σχολείο στην περιοχή του ΖΕΠ. Μάλιστα. Ας περάσουμε να το δούμε. Η εβδομάδα που διανύουμε έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων. Ο Δήμος Κοζάνης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, προχωρά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Κοζάνης. Η αρχή έγινε σήμερα με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης στην περιοχή ΖΕΠ. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το περιβάλλον, ο Δήμος οργανώνει μία ενημέρωση για τη χρήση της πλαστικής σακούλας και ενημερώνει κατά αυτόν τον τρόπο τα σχολεία. Είμαστε το πρώτο σχολείο που φιλοξενεί την ομάδα αυτή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί όπως βλέπετε και οι μαθητές με διαδραστικό παιχνίδι συμμετέχουν στην ενημέρωση και συμβάλλουν και με την δική τους, με το δικό τους παιχνίδι και παρουσία. Έχουμε αναλάβει ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Και σήμερα με την παρουσία της η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήρθε να συντονίσει και όλα αυτά τα προγράμματα και να έχουμε μια θετική εξέλιξη με επιτυχία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με το Δημοτικό Σχολείο Χαρίσιος Μεγδάνης. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Τώρα απόφαση είχαμε για την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Ναι, τα της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου είναι δύσκολο ρεπορτάζ, γιατί η κάθε πλευρά έχει τους λόγους για να έχει την θέση που έχει. Βεβαίως, όπως είχαμε προπεί και στο παρελθόν, αυτά θα τα κρίνει το δικαστήριο. Σε πρώτη φάση υπήρξε μια απόφαση, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση. Μια νέα απόφαση επικυρώνει στην ουσία την προσωρινή διοίκηση με την παρούσα μορφή της.
προσωρινή μέχρι να εκλεγεί, να οριστεί η επόμενη, η οποία θα έχει μόνο έναν ρόλο, το να προχωρήσει το εργατικό με αυτήν στις επόμενες εκλογές. Μεταβατικός ρόλος καθαρά. Αυτό που ρωτήσαμε τον νυν πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, τον κύριο Κουρκούτα, είναι για το αν αυτές οι συγκρούσεις των παρατάξεων και μέχρι να λυθεί το θέμα προφανώς με τη νέα εκλογική διαδικασία ή εάν αποφασίσει διαφορετικά το δικαστήριο, καθώς και άλλες παρατάξεις έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, είναι αν αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να οριστικοποιηθεί η εξέλιξη, υπάρχει ένα κενό κάλυψης. Και το κενό κάλυψης αφορά βεβαίως τους εργαζομένους, το προσωπικό, τους ανέργους, οι οποίοι ζητούν από το εργατικό κέντρο να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να τους εκπροσωπεί στις υποθέσεις τους. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι δηλώνει για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Ας το ακούσουμε. Το πρωτοδικείο Κοζάνης επικύρωσε την παρούσα σύνθεση της προσωρινής διοίκησης του Εργατικού Κοζάνης. Έτσι, η σύνθεση αυτή θα συνεχίσει να ασκεί διοίκηση μέχρι να οριστεί νέα προσωρινή, η οποία θα έχει σου αποστολή να οδηγήσει το κέντρο σε νέα εκλογική διαδικασία. Ναι, προχθές βγήκε η απόφαση από το πρωτοδικείο Κοζάνης, που συνεχίζει πάντα η προηγούμενη προσωρινή διοίκηση, συνεχίζει πάντα αυτή η προσωρινή διοίκηση πάλι, ώσπου να βγει η προσωρινή διοίκηση που θα βγει σε ένα μήνα η απόφαση, σε 1,5, σε 15 μέρες. Δεν το ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Και οπότε περιμένουμε εκεί και όπου αυτή η προσωρινή διοίκηση, η οποία θα προκύψει από τα δικαστήρια, θα οδηγήσει το εργατικό κέντρο σε εκλογικές διαδικασίες στο επόμενο συνέδριο. Άρα εσείς παραμένετε μέχρι να οριστεί η επόμενη προσωρινή, η οποία θα είναι και αυτή που θα πάει το κέντρο στις εκλογές, έτσι? Έτσι ακριβώς. Εγώ θα είμαι έως τότε που θα οριστεί από τα δικαστήρια η καινούργια προσωρινή διοίκηση. Τι αρμοδιότητες έχετε? Θέλω να πω, το κέντρο αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει πέρα στις υποχρεώσεις του και τις υποθέσεις του, ή θα υπάρχει μια περίοδος ακυβερνησίας πια? Όχι, αυτή τη στιγμή γι' αυτό και υπάρχει προσωρινή διοίκηση, για να μην υπάρχει κενό διοίκησης, για να μπορεί να λειτουργεί το εργατικό κέντρο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, σε ό,τι άλλο που μπορεί, ας πούμε, μας έχει ορίσει το δικαστήριο για να μπορέσουμε, ας πούμε, να πληρώσουμε την υπάλληλο, να πληρώσουμε άλλες υποχρεώσεις που έχει το εργατικό κέντρο και ό,τι άλλο δίποτε χρειαστεί και θεωρούμε ότι είναι, επίγον, μπορεί να καλέσουμε και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στα επιτρεπτά όρια που μας όρισε το δικαστήριο. Άρα και να εκπροσωπείτε τους εργαζομένους επίσης που χρειαστούν κάτι, έτσι? Ακριβώς. Και όποτε χρειαστεί για τους εργαζόμενους να εκπροσωπήσουμε κάτι, και φυσικά φυσικό επόμενο θα το κάνουμε. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Κώστα το Μαυρίδη από την Τολεμαΐδα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια ακόμη επιτυχία της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Ασφαλείας Εορδέας μαζί με την ομάδα πρόληψης εγκληματικότητας που ανήκει στην Διεύθυνση, στην Κοζάνη. Συνεργάστηκαν άψογα και έφεραν σε πέρας μια αποστολή, καθώς έχουν συλλάβει έναν 35χρονο, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου επιχείρησε να διαρρήξει τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο κέντρο της Τολεμαΐδας, δίπλα από το Δημαρχείο. Μάλιστα, όπως μάθαμε, με λωστό άνοιξε την πλαϊνή πόρτα του ναού, μπήκε στο εσωτερικό του, όπου προσπάθησε να κάνει το ίδιο και να ανοίξει και το παγκάρι αναζητώντας χρήματα. Έγινε αντιληπτός όμως από περίοικους, τράπηκε σε φυγή και 2 ώρες αργότερα τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, καθώς υπήρξε μια πιστευτική, κατατοπιστική, αν θέλεις, περιγραφή από αυτούς που τον είδαν την ώρα που διεύθυνε. Πρόκειται για ένα 35χρονο κάτοικο της περιοχής, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Αυτό σε σχέση με το αστυνομικό ρεπορτάζ της Εορδέας. Βεβαίως είχαμε και μια σύλληψη ενός 26χρονου για κατοχή ναρκωτικών μικροποσότητες, αλλά κατεργασμένης κανείς τύπου σοκολάτας, και αυτή η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα. Στην υπόλοιπη δισογραφία θέλω να πω μια είδηση που αφορά τα άτομα με αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αλλά επειδή η έδρα είναι στην Τολεμαΐδα. Μια ευχάριστη είδηση, Κώστα. Πώς? Ευχάριστη είδηση. Ναι, ναι, ευχάριστη είδηση, πολύ ευχάριστη. Υπήρξε μια δωρεά από μια κυρία, η οποία μάλιστα δεν κατάγεται από την περιοχή μας, από την Βέρεια, η οποία παρακολουθούσε, ήταν μια γιαγιά η οποία παρακολουθούσε την δραστηριότητα του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και στη διαθήκη της, καθώς είναι κλειτούσα πια, έχει απεβιώσει,
άφησε ένα διαμέρισμα 88 τετραγωνικών μέτρων. Στην Αθήνα είναι αυτό το διαμέρισμα, κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Το έκανε δωρεά στη διαθήκη της στο Σύλλογο με αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Mm-hmm. Αυτό το σπίτι θα, σε πρώτη φάση θα ενοικιαστεί για τα έσοδα να πάρει ο Σύλλογος, αλλά στόχος είναι, εάν βρεθεί και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να γίνει ένας μικρός ξενώνας στην περίπτωση που κάποια άτομα με αναπηρία από τον νομό βρίσκονται στην Αθήνα για λόγους ιατρικούς ή άλλους, να μπορούν να φιλοξενούνται σε αυτόν τον ξενώνα για να μειώνουν τα έξοδα τους. Είναι μια, καλή είδηση σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Στον απόϊχο της συνάντησης της περιοχής με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Γιώργο του Σταθάκη, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα καλό κλίμα, όπως μαθαίνουμε, από τον Δήμαρχο της Εορδαίας με τους φορείς της περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πλακετά, μαζί με τον Δήμαρχο της Εορδαίας, αλλά και άλλους. Η συνάντηση ήταν σε καλό κλίμα. Μάλιστα ο κύριος Σταθάκης είπε ότι θα προσπαθήσει στον βαθμό που μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία με τη ΔΕΗ, προκειμένου να μην καταλήξει η υπόθεση να αποφασιστεί στα δικαστήρια, αν και υπάρχει στις 1 του Δεκέμβρη το δικαστήριο στον Άριο Πάγο, προκειμένου να μην χρειαστεί να αναγκαστούν οι κάτοικοι της Μαυροπηγής να επιστρέψουν χρήματα από τις αποζημιώσεις που είχαν λάβει. Είναι σε καλό δρόμο, δεν έχουμε οριστική λύση. Αισιόδοξα πάντως μας τα λέει ο Δήμαρχος ότι φαίνεται ένα φως ότι μπορεί η κατάληξη να είναι θετική. Μακάρι, γιατί αυτό δεν είναι απλά αδικό, είναι εξωπραγματικό οι απαιτήσεις της ΔΕΗ. Βεβαίως θέλω να πω ότι δεν είναι μονάχα σε ό,τι αφορά τη Μαυροπηγή, αλλά και αντίστοιχες άλλες απολυτριώσεις. Μαθαίνω ότι και στην περιοχή του Κλειδίου του Δήμου Αμιντέου είχε γίνει απολυτριώσεις χωραφιών από τη ΔΕΗ. Πληρώθηκαν χρήματα και ακριβώς με την ίδια ιστορία. Ζητούσαν επιστροφές, Κώστα. Πώς? Ζητούσαν επιστροφές μετά. Ναι, βεβαίως, και με τελεσίδικες αποφάσεις δικαστικές. Απλά δεν έχουν εκτελεστεί αυτές οι αποφάσεις λόγω πολιτικής παρέμβασης. Μένει να δούμε τι θα γίνει και στο αντίστοιχο της Μαυροπηγής. Μακάρι να πάνε όλα κατευθείαν για τους. Τώρα στο άλλο επίπεδο μιλήσαμε και ζητήσαμε και από τον Δήμαρχο τι γίνεται με τις πωλήσεις μονάδων. Μας είπε ότι φαίνεται ότι η περιοχή πάει σε αντιπαράθεση, διαφωνεί καθότως και ετοιμάζεται σε κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι είναι κατατοπιστικό το βίντεο που μπορούμε να δούμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσω. Να περάσουμε να το δούμε. Καλό σου απόγευμα, Κώστα. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας για το φλέγον θέμα της ΔΕΗ εν όψη και των market test. Οι ΔΥΓΕΝΟΠ και τοπική αυτοδιοίκηση προετοιμάζουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο για τις 4 Δεκεμβρίου στη Φλόρινα, ενάντια στην πώληση μονάδων της επιχείρησης. Ενώ την 3η 21 Νοεμβρίου θα έχουμε τη σύγκληση του συντονιστικού οργάνου στην ακριτική μας πόλη, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να προγραμματιστούν οι επόμενες δράσεις. Δηλώσεις για το θέμα έκανε στον ΦΛΑΣ ο Δήμαρχος Εορδαίας και πρόεδρος του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων, Σάβα Ζαμανίδης. Η διαδικασία της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ εδώ και 7-8 μήνες δεν έχει σταματήσει ποτέ. Απλά βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι δανειστές δεν συμφωνούν στις προτάσεις του Υπουργείου για τις παλιές μονάδες. Ζητούν τις πιο σύγχρονες και καλύτερες μονάδες, οι οποίες μπαίνουν πρώτες στο σύστημα, να πουληθούν. Αυτό σημαίνει καταρχάς καταστροφή για τη ΔΕΗ, διότι σε αυτές τις μονάδες στηρίζεται και πάλι τα οικονομικά της δεν είναι καλά. Φανταστείτε λοιπόν οι μονάδες οι οποίες μπαίνουν πρώτες στο σύστημα να πουληθούν. Οπότε η ΔΕΗ θα έχει ένα τεράστιο ζήτημα βιωσιμότητας. Για μας όμως, πέρα από τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή που συζητήθηκε η πώληση του 40% των μονάδων της ΔΕΗ. Είμαστε τελείως αντίθετοι, παραμένουμε με τις πιο καθαρές θέσεις, τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας και την επίπτωση που θα έχει όλη αυτή η ιστορία στην εθνική οικονομία και όχι μόνο στις περιοχές μας, και σίγουρα είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως ενεργειακή δήμη έχουμε καταθέσει τη θέση μας από την πρώτη στιγμή ότι σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους, οι οποίοι και θα πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων
γιατί αν δεν αναλάβει κάποιος υπεύθυνα την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο καθένας μας αυτενεργεί, τότε μάλλον δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά στον αγώνα, πιστεύουμε ότι πρέπει να τον δώσουμε μόλις μας τις δυνάμεις και θα είμαστε παρόντες. Ο κύριος Ζαμανίδης μίλησε επίσης και για τη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το ζήτημα της Μαυροπηγής. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον αρμόδιο Υπουργό σε θέματα ενέργειας για το θέμα των αποζημιώσεων του οικισμού της Μαυροπηγής. Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο Υπουργός κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει κατά τη διαδικασία της απαλωτρίωσης του οικισμού και όλο το επίγον της τότε υπόθεσης με την εξέλιξη του ρήγματος που όλοι θυμόμαστε. Θέλει πάρα πολύ να βρεθεί μια λύση σε αυτό και πραγματικά από τη μεριά του πιστεύω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Οι φορείς της περιοχής είχαν μια πολύ καλή παρουσία, όλοι ανεξαιρέτως παρουσίασαν το θέμα και πείσαμε τον Υπουργό ότι υπάρχει μια τεράστια αδικία στην απαλωτρίωση του οικισμού της Μαυροπηγής. Μένει όλη αυτή την υπόθεση να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Μία του μηνός υπάρχει ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ελπίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεννοηθούμε για να πάει λίγο παραπίσω αυτή η εκδίκαση, έτσι που να μπορεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ζυμώσεις για να δούμε ποια συμβιβαστική λύση θα μπορέσουμε να βρούμε. Φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ? Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Όλα θα εξαρτηθούν από τις συζητήσεις που θα κάνουμε με τη ΔΕΗ. Μακάρι να βρεθεί λύση και να έχουμε καλή εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Εμείς θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Σιάτιστα και στον Θοδωρή τον Πεσνικά που έχουμε στο τηλέφωνο. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Πεσνικά για να μας μιλήσει για όλες τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Σιάτιστα ξύπνησε σήμερα στα λευκά αντιμένη, αλλά στο απέναντι βουνό, το φαλακρό μας βουνό, το Γρίβα, το θερμόμετρο κοντά στους 2 βαθμούς. Δρόσεις για τα καλά σε παρένθεση. Έχουμε όμως διάφορα θέματα. Ωραίο τοπίο είχατε, Θοδωρή. Ναι, μας αρέσει. Και αν είναι και λίγη η χιονόστρωση, δεν είχατε και πρόβλημα μετακίνησης. Οπότε όλα καλά. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στην ουσία, γιατί είχαμε θέματα και θέματα. Mm-hmm. Ξεκινάω με μια διάρρηξη που έγινε σε φαρμακείο στο κέντρο της Σιάτιστας και μάλιστα στην οικοδομή που βρίσκεται το φαρμακείο, είναι και εγκαταστάσεις δικές μου, του ράδιο Σιάτιστα. Mm. Δεν αντιληφθήκαμε τίποτε. Η διάρρηξη έγινε από την παράπλευρη είσοδο, ώστε ο δράστης ή οι δράστες να μην γίνουν αντιληπτοί. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλάπηκαν χάπια αλλά και χρήματα που υπήρχαν στην ταμιακή. Την υπόθεση ερευνά η ασφάλεια Κοζάνης. Πάμε στο Τσοτήλι, όπου το γυμνάσιο Τσοτήλι βραβεύτηκε από την ελληνική αμφικτιονία. Η βράβευση του ιστορικού γυμνασίου Τσοτηλίου έγινε για τη διαχρονική και εξαιρετικά πολύτιμη εκπαιδευτική και εθνική προσφορά του στον ελληνισμό 1871-2017. Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Αμφικτιονίας Ελληνισμού που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση του σχολείου ευχαριστεί θερμά για αυτή την ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή. Εδώ στη Σιάτιστα ασχολούμαστε όλες τις μέρες με δύο θέματα. Ένα έχει να κάνει με την παρέτηση από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, του κυρίου Δίκου. Mm. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας υπέβαλε ο κύριος Δίκος Στέριος στο Δήμαρχο Βοή, τον κύριο Λαμπρόπουλο. Ο κύριος Δίκος στην επιστολή παρέτησης επικαλείται προσωπικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί όλο τον κόσμο της Σιάτιστας, το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους για τη συνεργασία, δηλώνοντας παράλληλα πως θα βοηθήσει όπως μπορεί ως απλός πολίτης. Την παρέτησή του την υπέβαλε την Παρασκευή 10 του μηνός και έγινε γνωστή πριν λίγες μέρες. Okay. Ενώ ακόμη δεν έγινε αποδεκτή από τον Δήμαρχο. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κύριος Δίκος είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να παραιτηθεί, αλλά περίμενε να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος τώρα στη θέση του κυρίου Δίκου αναμένεται να τοποθετηθεί με βάση τον νόμο. Η αμέσως επόμενη σε ψήφους είναι γυναίκα, είναι η κυρία Καλλιόπη Δάρδα, ενώ το τοπικό συμβούλιο Σιάτιστας θα συμπληρωθεί από τον επιλαχόντα τοπικό σύμβουλο. Το άλλο θέμα αφορά το καμπαναριό στην κάτω συνοικία, στη Γεράνια, όπου δυνατός αέρας που φύσηξε τις προηγούμενες μέρες αποκόλλησε κυριολεκτικά μία λαμαρίνα
από την κορυφή του καμπαναριού της Γεράνης, η οποία λαμαρίνα παραμένει στο σημείο πάνω ψηλά στο καμπαναριό, ύψους περίπου 35 μέτρων. Από ό,τι με πληροφόρησαν ο Δήμαρχος ο κ. Γερεχτές, αύριο θα έρθει ειδικός γερανός από την Πτολεμαΐδα και θα γίνουν εργασίες για να μην έχουμε προβλήματα. Μεγάλη επικίνδυνοτητα, βέβαια. Υπάρχει μια σήμανση γιατί είναι εκεί δίπλα η εκκλησία, είναι και το σχολείο το δημοτικό, οπότε επήγει και άμεσα όλες αυτές τις μέρες, Σάββατο, Κυριακή, σήμερα Δευτέρα, ευτυχώς υπάρχουν φανάρια και ο δρόμος γίνεται με τη χρήση των φαναριών και υπάρχει κυκλοφοριακό θέμα. Στις Χιάτες θα είχαμε εκλογές και στις Χιάτες εκλογές και πάλι φόφοι γεννηματά, σάρωσε στις επαναληπτικές εκλογές του φορέα της Κέντρο Αριστεράς. Ψήφισαν 128 άτομα, 14 λιγότερα από την πρώτη αναμέτρηση. Φόφη γεννηματά 93, Ανδρουλάκης 35. Κάλεσμα από τον Αμπελουργικό Σύλλογο, δεν είχαμε και πάλι απαρτία. Τελευταία και τρίτη Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα στο Δημαρχείο, το κάλεσμα από το Σύλλογο Αμπελουργών Σιάντιστας. Σήμερα στην Νάπολη έχουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης. Είχαμε διαμαρτυρίες, καταγγελίες πολιτών της Νεάπολης και έχει να κάνει με το νερό. Και αποφάσισε το τοπικό της Νεάπολης, πρώτον, τη μη πλήρωση του λογαριασμού ίδρυυσης για ένα τετράμινο, την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ώστε το νερό να γίνει κατάλληλο για τη δημόσια υγεία. Και τρίτον, αυτό που θα γίνει σήμερα, συζήτηση του θέματος, ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων της Νεάπολης στις 5 η ώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης. Οι Νεαπολίτες παίρνουν την τύχη όσον αφορά την ποιότητα του νερού και αυτό που αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ στη Σιάτσα, αλλά φαίνεται ότι το λύσαμε εδώ στη Σιάτσα, για να δούμε τι θα γίνει και στη Νεάπολη. Μακάρι να βρεθεί λύση και εκεί. Αυτά θα δούμε. Κλείνοντας, να πούμε ότι η Φιλαρμονική, όχι η Φιλαρμονική, ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χοροδιών Ελλάδος είχε στη Θεσσαλονίκη το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιών, Σαββατοκύριακο 18 και 19 Νοεμβρίου. Πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα συμμετείχε στο 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χοροδιών και η Χοροδία Γυναικών Σιάντιστας. Ενώ, όπως είπαμε, συμμετείχε πολλοί κόσμος, συνολικά 55 τμήματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 2.700 καλλιτέχνες. Και κάτι άλλο, με ένα χαμόγελο θα κλείσω. Είχαμε ένα ντέρμπι σε παρένθεση, Ακαδημία Βορείου Μακεδονικός Σιάντιστας. Κερδίσαμε μέσα στην Νάπολη και είναι χαρούμενοι εδώ πέρα οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του Μακεδονικού Σιάντιστας, όπως και του γυμναστικού στο μπάσκετ που κέρδισαν μέσα στο Βελβεντό. Αυτά για σήμερα τα λίγα νέα από τη Σιάντιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο στούντιο και στην δεύτερη ώρα της ώρας αιχμής, στο δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θανάση τον Μπατσόπουλο από την Καστοριά. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα από την Ελσένα. Καλησπέρα τους τηλεθεατές. Από μια Καστοριά που πλέον τα γύρω χωριά, οι γύρω περιοχές, τα γύρω βουνά είναι πια χιονισμένα. Τα πρώτα χιόνια στην Καστοριά καλωσόρισε αυτή η εβδομάδα. Το κρύο είναι τσουχτερό, άλλαξε τελείως ο καιρός και μπαίνουμε πλέον στο χειμώνα. Να πάμε όμως στις ειδήσεις της ημέρας και να πούμε ότι 6.500 μετρούν οι άνεργοι στο νομό Καστοριάς, σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο νομός Καστοριάς κρατάει την πρωτιά στην ανεργία στη χώρα. Με δηλώσεις του, ο γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στη χειμωνιάτικη περίοδο που έχουμε πλέον μπει και καλεί την πολιτεία να ενδιαφερθεί για το φαινόμενο του νομού Καστοριάς. Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Σήμερα εκτάκτως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των απλήρωτων υπαλλήλων των
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των απλήρωτων υπαλλήλων των βρεφών νηπιακών σταθμών. Ο Δήμος Εύα υποσχέθηκε ότι θα δώσει ορισμένα χρήματα από άλλο κονδύλιο, αλλά εκτός από αυτό σήμερα θα αποφασίσει και τον τρόπο για να αντιμετωπιστεί βρέθηκε πιο λύση, νόημα λοιπόν το πρόβλημα. Βρέθηκε λύση, Θανάση. Δεν άκουσα. Βρέθηκε λύση για να πληρωθούν. Ναι, 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 ακριβώς. Και να κλείσω με την είδηση ότι στην Καστοριά, στις εκλογές που έγιναν για τον νέο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πλειοψήφισε τον νομό Καστοριάς με 421 ψήφους έναντι 236 της Γεννηματάκ στις εκλογές που έγιναν. Αναλυτικά τα αποτέλεσματα είναι: Καστοριά 239 Ανδρουλάκης, 172 Γεννηματά. Άργος Οριστικό 90 Ανδρουλάκης, 55 Γεννηματά. Και στο Δήμο Νεστορίου 92 με 9 συνολικά οι ψηφοί. Αυτοί που ψήφισαν είναι 562 ψηφοφόροι. Mm-hmm. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για μια πολύ ενδιαφέρουσα, μάλλον για την συναυλία αγάπης, η οποία διοργανώνεται από πολλούς φορείς εδώ και συλλόγους της Κοζάνης. Ας περάσουμε στο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μια μεγάλη συναυλία αγάπης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης της Κοζάνης. Η εκδήλωση γίνεται με στόχο τη στήριξη 6 άπορων οικογενειών καρκινοπαθών. Και την όλη διοργάνωση έχουν πολλοί σύλλογοι και φορείς του τόπου μας. Λέγομαι Σαπαλίδης Παύλος. Είμαστε η ομάδα εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης. Την ομάδα αυτή την αποτελούν ο Απόστολος Παπαδημητρίου, ο Βουχάρης ο Δημήτρης, η Μαρία Θεοδωρίδου, η ψυχή αυτής της ομάδας. Και είναι και ο Βασίλης ο Κικής, μαζί με μένα. Κάνουμε μια προσπάθεια για 6 οικογένειες οι οποίες έχουν προβλήματα υγείας, άπορες οικογένειες που δεν μπορούν να ούτε τα προστοζήν να έχουν, αλλά έχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν είναι δυσεπίλυτα. Πήραμε την πρωτοβουλία και με 40 συλλόγους, 5 φορείς και πάρα πολύ ακόμα κόσμο, απλούς πολίτες και πολλούς συντελεστές τους οποίους θα κάνω πολλή ώρα για να σας αναφέρω, θα τους πω λίγο αργότερα. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια για αυτές τις οικογένειες οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη. Μιλάμε για μια συναυλία αγάπης που θα πραγματοποιηθεί. Είναι η συναυλία αγάπης, δεν είμαστε μόνοι μας. 29 Νοεμβρίου Τετάρτη στην αίθουσα τέχνης, 8 η ώρα, μαζί με τα συγκροτήματα Μπάχαλος, Γιώργος Γελαράκης, Νίκος Καραδήμος, Γιώργος Τσέλιος, τον Ντοβόλιτο Σάκη με το τρίο του και τον Φίλιππο Γιαννάκη με το Στράμπλ, ενώνουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και κάνουμε μια συναυλία μοναδική με σκοπό να διασκεδάσουμε και να βοηθήσουμε. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τη συναυλία θα βοηθήσουν τις 6 οικογένειες. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα βοηθούν αυτές οι 6 οικογένειες. Είναι μια μεγάλη προτεραιότητα, τη βάζουμε και μετά από αυτή την εκδήλωση ετοιμάζουμε και κάτι άλλο. Έχουμε βάλει σαν στόχο να κάνουμε 2 συναυλίες το χρόνο, μία το καλοκαίρι και μία προς τα Χριστούγεννα, με σκοπό να βοηθήσουμε και άλλες οικογένειες. Ξεκινάμε με αυτές που έχουν άμεσα προβλήματα και θα δούμε και κάποιες άλλες. Αυξάνονται οι ανάγκες. Τι γίνεται έξω? Εσείς μιλάτε με πολύ κόσμο. Ναι. Όσο περνάει και βαθαίνει αυτή η κρίση, τόσο τα προβλήματα μεγαλώνουν. Υπάρχουν οικογένειες πραγματικά που δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα. Δεν έχουν στέγη, είναι δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν τον τρόπο να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, να πάνε στο νοσοκομείο, πηγαίνουν με κτέλ. Έχουμε μικρά παιδιά με προβλήματα, είναι πραγματικά τα προβλήματα πολύ μεγάλα. Και το βασικότερο πάντως είναι ότι έχουμε αυτό που λέμε τη συσπήρωση όλων των συλλόγων, όλων των φορέων,
μία, αν θέλετε, ένα κοινό μέτωπο αγάπης. Ακριβώς. Έχουμε μείνει πραγματικά, το περιμέναμε, αλλά αυτή τη μεγάλη συμμετοχή πραγματικά μας έκανε να ενθουσιαστούμε και εμείς ήδη και να δώσουμε ακόμα περισσότερο προσπάθεια. Μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί ο ενθουσιασμός αυτός τον μεταφέραν και σε εμάς. Θέλω να αναφέρω μερικά ονόματα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κοινωνική συντηρητική επιχείρηση Σίδωρων που μας βοηθάει πάρα πολύ, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον αντιδήμαρχο, και την Γιάννα τη Βόμβα, το ΔΥΠΕΘΕ και τη Δημοτική Κίνηση. Επίσης θέλω να αναφέρω τους φορείς που όλοι ενδιαφέρονται και βοηθάνε χωρίς να περιμένουν κάτι, τους απλούς πολίτες. Έχω να αναφέρω και κάποια άλλα ονόματα τα οποία βοήθησαν και αυτά στην προσπάθεια, όπως το φάσμα που μας έκανε δωρεάν όλες τις αφίσες, τον Λάζαρο Καραδήμου στο Δημιουργικό, το Σύλλογο Φιλομουσικής που δύο μέλη του βοήθησαν επίσης, στο Τζιγκλάκι και τον Σαπνάρα το Ζήσει με το στούντιό του, και γενικά όλο τον κόσμο, τους απλούς πολίτες της Κοζάνης που συνεχίζουν και βοηθούν αυτή την προσπάθεια. Στις 29 Νοεμβρίου λοιπόν είναι η συναυλία αγάπης. Η τιμή εισιτηρίου είναι πολύ μικρή, είναι 5 ευρώ. Πολύ μικρή τιμή του εισιτηρίου, πολύ μεγάλη προσφορά αγάπης και η παρουσία όλων μας απαραίτητη. Θα είμαστε εκεί. Εμείς να περάσουμε στην Φλόρινα τώρα, να αλλάξουμε κλίμα. Θα περάσουμε στην Φλόρινα και στον Θανάση Γιωργούλα. Θανάση, καλησπέρα. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Φλόρινα και βέβαια και καλό χειμώνα. Ξυπνήσαμε για τα καλά στα χειμωνιάτικα. Πολύ κρύο, ότι... Θανάση, στη Φλόρινα. Το χιόνι έφτασε μέχρι την πόλη της Φλόρινας. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα ορεινά χωριά, όλοι οι ορεινοί όγκοι είναι κάτασπροι. Ρίξε αρκετό χιονάκι και παραμένει. Μαζί με το χιονάκι βέβαια. Δεν υπάρχουν βέβαια προβλήματα στις μετακινήσεις. Όχι, δεν έχουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες, γιατί εντάξει, η ποσότητα δεν ήταν μεγάλη, ήταν γύρω στα 5 με 10 εκατοστά ανάλογα με την περιοχή, αλλά ήταν και το μαλακό το χιόνι, τώρα θα δούμε. Εκεί που φαίνεται ότι θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά είναι με την τσέπη μας, διότι το επόμενο πενθήμερο φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι αρκετά ακριβό φέτος. Είναι και δυσκολίες του χειμώνα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι η καρδιά των κινητοποιήσεων από αύριο θα χτυπάει στη Φλόρινα, και το λέω αυτό διότι ήδη αύριο συνεδριάζει το συντονιστικό των κινητοποιήσεων για την πόλη στη ΔΕΗ, αλλά από νωρίς το πρωί θα έχουμε κατάληψη στον Άης Μελίτης. Είναι η πιο σύγχρονη μονάδα, η οποία δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, πάει σε ιδιωτικά χέρια. Αρχίζουν οι κινητοποιήσεις λοιπόν. Δηλαδή από αύριο το πρωί θα έχουμε αρκετή δουλειά, δηλαδή το επόμενο διάστημα, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι αυτό το θέμα πλέον θα κυριαρχήσει στην ειδησιογραφία, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα θέματα που ούτως ή άλλως έχει απασχολήσει τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για το θέμα, γιατί θα γίνει μία η ώρα η συνεδρίαση του συντονιστικού. Το πρωί θα καταγράψουμε την κινητοποίηση και τον αποκλεισμό στον Άης Μελίτης. Αυτά ό,τι έχει σχέση με τις κινητοποίησεις. Και βέβαια σήμερα το βράδυ ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Φλόρινας, μοναδικός είναι, θα παρουσιάσει τα μέλη του συνδυασμού του. Και από αυτή την πρωτοβουλία και τη δράση θα έχουμε περισσότερα στην αυριανή επικοινωνία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά στα εγγένεια ιατρείου στην δροσοπηγία. Ας περάσουμε να το δούμε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Σήμερα η μέρα είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Στον χώρο πολλαπλών χρήσεων, όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής,
Στο χώρο αυτό, σε μια από τις αίθουσες, συνεχίζει επανδρωμένο και σύγχρονο να λειτουργεί το αγροτικό γιατρείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δροσοπηγιώτη πολίτη. Ο αγροτικός γιατρός ονομάζεται Λάζαρος Μπίτας. Εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα από την ιατρική του γνώση. Είναι αλήθεια ότι το πιο ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας μας εδώ, της τοπικής, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής. Σε λίγο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του, έχει να μας παρουσιάσει αξιόλογα γεγονότα που έχουν σχέση με την παράδοση, τα είδη, τα έθιμα, το πολιτισμό, τα πολιτισμικά της κοινωνίας μας. Η σημερινή όμως πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ ανθρωπιστικό. Και μετά από αυτήν την ωραία είδηση, να πάμε στα Γρεβενά και στον Χρήστο τον Μίμη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να πούμε ότι ο νομός Γρεβενών στα ψηλά στην Βασιλίτσα έχει ντυθεί στα λευκά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το θερμόμετρο στην πόλη των Γρεβενών να δείχνει μόνο 7,5 βαθμούς Κελσίου. Ένας ήλιος με όχι μεγάλα δόντια, αλλά εν πάση περιπτώσει ενοχλεί το ψύχος αυτό το οποίο μας διαπερνά. Να πω ότι σήμερα η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ήταν στις 8 το πρωί και ήταν γύρω στους 4 βαθμούς Κελσίου. Και το ενδιαφέρον όλων, θα έλεγα Φωτεινή, σήμερα είναι στραμμένο στην απόφαση η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, το κακούργιο δικείο όπως το γνωρίζαμε Κοζάνης, αναφορικά με την υπόθεση της ΔΕΙΑΓ Γρεβενών. Και ήταν μια υπόθεση βέβαια η οποία είχε συγκλονίσει και εξακολουθεί ίσως και κάποιους ακόμη, το Πανελλήνιο είχε συγκλονίσει. Μιλάμε για μια ζημιά που υπέστη η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Γρεβενών της τάξης των 2.700.000 ευρώ. Και να πω για αυτήν την υπόθεση, συνολικά κατηγορούμενοι κρίθηκαν 16 άτομα, αθωώθηκαν 3, 4 ήταν οι γρεβενιώτες οι οποίοι έχουν... Να σας πω τι αποφάσιστηκε από το δικαστήριο. Οι 3 είναι ένοχοι, αθώα είναι η κυρία Μέρη Μίχου. Για τους ενόχους, να αναφέρω χωρίς να πω τα ονόματά τους. Ναι. Για τον Β' Σίγμα, η ποινή είναι ένοχος, ποινή 14 χρόνια φυλάκιση, αλλά δόθηκε αναστολή λόγω της έφεσης. Χρησιμοποιώ ακριβώς τους όρους, τους νομικούς όρους. Πρέπει. Για τον Σίγμα Λάμδα, 3 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή πλην της αθώωσης της κυρίας Μίχου, είναι αυτός ο οποίος έπεσε στα πολύ μαλακά. Και για τον Χ, 8 χρόνια φυλακή, και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε αναστολή λόγω έφεσης. Μάλιστα. Να πω επίσης ότι σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, άγνωστος ή άγνωστοι παραβίασαν την κεντρική είσοδο ενός σούπερ μάρκετ, του γνωστού σούπερ μάρκετ Κρητικός Παύλα Γρηγοριάδης, που βρίσκεται στην πόλη των Γρεβενών, επί της οδού Μακεδονομάχων, είναι ένα αντιδημοτικού πάρκινγκ, και αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο του καταστήματος. Να πω επίσης, να θυμίσω μάλλον επίσης, ότι σήμερα, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου αντιδημάρχου πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού του κ. Χρήστου Πέτρου και του αντιπεριφερειάρχη παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού του κ. Αντωνίου Δασκαλόπουλου, υπάρχει σήμερα μία συνάντηση με όλους τους φορείς, αναφορικά με το τι θα πρέπει να πράξουν για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις για το 2018. Να αναφέρω επίσης, Φωτεινή, ότι αν μπουν στο portal starpavlafm.gr οι φίλοι αναγνώστες θα δουν πάρα πολλές αθλητικές ειδήσεις. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο αθλητικό Σαββατοκύριακο με αγώνες μπάσκετ αλλά και βόλεϊ. Δεν υπήρχε δράση στο ποδόσφαιρο. Και να αφήσω για αύριο ή και για μεθαύριο τις εκδηλώσεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε μια εκδήλωση την Τετάρτη από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών με θέμα την αρτηριακή υπέρταση. Θα υπάρχει εκείνη την ημέρα επίσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκείνη την ημέρα όλα αυτά θα συμβούν την Τετάρτη, Φωτεινή. Θα υπάρχει Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδηλατιστών Γρεβενών και από εκείνη την ημέρα θα αρχίσει και η διανομή πορτοκαλιών σε... ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Μεγάλη κινητικότητα θα μας έχει στις ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης Αμιντέο. Ας περάσουμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Το παρόν και το μέλλον της δομής Κέντρο Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης Αμιντέου βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Αμιντέου. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα θα είναι μια ουσιαστική διατύπωση θέσεων και απόψεων, η οποία θα μας βοηθήσει να μεταφέρουμε τα προβλήματα αυτά που μας απασχολούν, το έτοιμά μας για ανάπτυξη αυτού του μεγάλου κτηρίου, το οποίο μπορεί να καταστεί ένας πόλος εξέλιξης και ανάπτυξης για την περιοχή μας. Αυτά τα στοιχεία, αυτές τις απόψεις θα τις μεταφέρουμε τόσο στον κύριο Πολάκη όσο και στην Τρίτη Ήπε. Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας είναι μια πάρα πολύ δαπανηρή ιστορία και για τις οικογένειες και κυρίως και για τους ίδιους οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Επομένως, όλες αυτές οι δομές, και συμφωνώ με την εισήγησή σας, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μια επάρκεια του δημόσιου αγαθού, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να στηριχθούν διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη και είναι πολύ ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Υπάρχει μια τάση στα τελευταία χρόνια απόλυτης, τη λένε ιδιωτικοποίηση, αλλά σημαίνει εμπορευματοποίηση, σημαίνει απορρίθμιση, σημαίνει εκμετάλλευση του χώρου της υγείας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συζητάμε για το ΚΕΦΙΑ. Η βασική αρχή για μένα πρέπει να είναι ότι η υγεία είναι ένα απόλυτο, αδιαπραγμάτευτο αγαθό, το οποίο έχει υποχρέωση η πολιτεία να το παρέχει. Νομίζω ότι το πλήθος του κόσμου σε αυτή την αίθουσα υποδηλώνει αυτονοήτως το ενδιαφέρον που έχει η τοπική κοινωνία αλλά και άλλοι για αυτή τη δομή, η οποία σε ό,τι αφορά τις θεατές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό είναι πραγματικά εξαιρετική. Είναι και ένας τόπος ότι δεν αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Αρκετούς από αυτούς υποθέτω ότι θα ακούσουν τον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί σήμερα. Εκείνο που εγώ έχω να πω είναι ότι θα ακούσω με προσοχή, διότι είμαι εδώ με τη θεσμική μου ιδιότητα και ταυτόχρονα εκπροσωπώ την Τρίτη Ήπε. Από τη σύσκεψη προέκυψε η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στη δομή για να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η λειτουργία του Κάθτα Μιντέο, του Κυφιάπα Μιντέο, όπως έχει μετονομαστεί, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και να ληφθεί ως σχεδιασμός σε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος αποκατάστασης. Η Εθνική Συνομοσπονδία, καθώς και το περιφερειακό και τοπικό αναπηρικό κίνημα, έχει κάνει επανειλημμένως παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας για να υπάρξει μια επιτελική διεύθυνση αποκατάστασης του Υπουργείου Υγείας. Άνθρωποι με αναπηρία θα υπάρξουν και μετά από μας. Μακάρι να ήμασταν οι τελευταίοι. Αλλά το κυριότερο είναι να δούμε το μέλλον και τι θα αφήσουμε εμείς σε αυτή την κοινωνία που ήρθαμε. Αυτό που ήθελα να ενημερωθώ για το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο το γνώρισα από κοντά πριν από περίπου ένα μήνα, επισκεπτόμενος με την κυρία Ραπίδη που αναφέρθηκε, μετά από πρόσκληση της κυρίας Σταυριανού, και συγχαρητήρια για το έργο σας, κυρία Σταυριανού, εδώ στο κέντρο αποκατάστασης αυτό. Εγώ δεν θα το λέω ΚΕΦΙΑΠΑ. Εγώ θα το λέω Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Εμείς μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με την πορεία του ΚΑΦΚΑ έχουμε καταλήξει σε ένα πράγμα, ότι αυτό που του λείπει είναι η πολιτική βούληση και τίποτα άλλο. Εάν υπήρχε πολιτική βούληση, να είστε σίγουροι ότι όλα θα είχαν ξεπεραστεί. Υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που προωθούσαν τα ιδιωτικά κέντρα, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι εκείνη. Έτσι είναι. Γι' αυτό και βγήκανε σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Και ένα ΚΑΦΚΑ πανελληνίως δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, δημόσιο.
Και πείτε μου, όλος αυτός ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να πάει και να δίνει 2.000 το μήνα για να αποκατασταθεί? Αυτό είναι... Το ΚΕΦΙΑΠ είναι μια δομή μεγάλη δυναμική, καθώς διαθέτει 100 κλίνες και λειτουργεί με ανοιχτό και κλειστό νοσήλιο. Παρ' όλα αυτά, την στιγμή αυτή, η λειτουργία του συνεχίζεται με προβλήματα. Μακάρι να λυθούν τα προβλήματά του, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί, να βρεθεί μια λύση. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ του Απόστολου Γαϊτάνη, που αφορά στο αγροτικό και βιοτεχνικό συνεταιρισμό γυναικών του Αγίου Γεωργίου στα Αγρεβενά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε να απολαύσετε το ρεπορτάζ του καλού δημοσιογράφου και εμείς θα τα πούμε αύριο 3 με 4 το απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Φτιαγμένα με μεράκι και με αγνές πρώτες ύλες του τόπου μας, τα παραδοσιακά ζυμαρικά του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών αποτελούν ένα μοναδικό προϊόν της περιοχής, υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά και άλλα χημικά πρόσθετα. Εδώ, ο αγροτικός και βιοτεχνικός συνεταιρισμός των γυναικών του χωριού εργάζεται ακούραστα από το 1992, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις των Γρεβενών στη βιολογική παραγωγή και την πατροπαράδοτη γαστρονομία. Βρισκόμαστε στον Αγροβιοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, ένα συνεταιρισμό που ξεκίνησε το 1992 και συνεχίζει ακάθεκτος. Παράγει πολλά αγνά παραδοσιακά προϊόντα. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο, την κυρία Παναγιώτα Καραγιάννη, η οποία θα μας πει και πολλά περισσότερα. Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Άγιο Γεώργιο και ειδικά στον χώρο του Αγροτικού Βιοτεχνικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ιδρύθηκε από το 1992. Και λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς καμία διακοπή. Καταρχήν, λίγο κυρία Καραγιάννη, να σας ρωτήσω τι παράγεται εδώ πέρα. Τα προϊόντα που παράγει ο συνεταιρισμός είναι παραδοσιακά και τοπικά, με συνταγές τοπικές εδώ του χωριού, και είναι τα πέτουρα σε δύο κατηγορίες, τα κομμένα και τα σπαστά, ο τραχανάς οσταρένιος, τραχανάς ξινός, τραχανάς λαχανικών, αλευρίσιος, ευριστό, που είναι και ποντιακό, γιατί έχουμε και ανθρώπους από τον Πόντο και η γύρω περιοχή, δηλαδή, έχει πόντιους. Να πούμε ότι είναι προϊόντα τα οποία φαντάζομαι έχουν μεγάλη ζήτηση για να δραστηριοποιήσετε και τόσα χρόνια από το 92. Έχουν ζήτηση και αυτοί που τα ξέρουν τα ζητάνε. Ειδικά τώρα τελευταία αυτά τα χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη στροφή στα παραδοσιακά προϊόντα και πιστεύω ότι αυτό μας κάνει να κρατάμε ακόμη τα προϊόντα μας στην αγορά και να τα παράγουμε και να τα ζητάει ο κόσμος. Πόσες γυναίκες δραστηριοποιούνται εδώ? Δραστηριοποιούνται με σχέση εργασίας δουλειάς που προσφέρουμε. Όχι ότι είναι μόνιμη εργασία, 9 γυναίκες. Και να πούμε ότι είναι όλο το χρόνο λειτουργεί ο συνεταιρισμός, υπάρχουν κατά περίοδους, πώς γίνεται? Υπάρχουν και περίοδοι οι οποίοι θα είναι κλειστό. Είναι κάποιες εποχές, ας πούμε, που δεν έχει τόσο πολύ ζήτηση, όπως το καλοκαίρι το προϊόν. Αλλά εμείς, επειδή πρέπει να έχουμε παράγει τα προϊόντα μας αυτά, γιατί πρέπει να έχουμε το γάλα, πρέπει να έχουμε τα αυγά, να έχουμε το σιτάρι, και το καλοκαίρι ακόμη δουλεύουμε για να κάνουμε τα προϊόντα αυτά, να τα έχουμε το χειμώνα έτοιμα, που κατεξοχήν καταναλώνονται. Και φαντάζομαι αυτά τα προϊόντα που είπατε, παραδείγματος χάρη το αυγά, το γάλα, το σιτάρι, όλα εδώ πέρα του τόπου μας, από την περιοχή μας. Είναι από τοπικούς παραγωγούς και καλλιεργητές. Τα προϊόντα, πού μπορούμε να τα βρούμε, πού βρίσκονται, έχουν μπει στα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα? Τα προϊόντα μας γίνεται διακίνηση με αντιπροσώπους, ο οποίος ένας αντιπρόσωπος είναι στη Δυτική Μακεδονία, που καλύπτει και τους 4 νομούς και φυσικά όλα και χωριά όπου μπορούν να πάνε και αυτά. Και στη Θεσσαλονίκη με αντιπρόσωπο, ο οποίος βλέπει και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο μέσα την πόλη. Και Χαλκιδική και Βέρεια μπορεί, και στέλνουμε και μεμονωμένα στην Αθήνα. Φυσικά γίνονται και πωλήσεις μέσω του ταχυδρομείου. Μας παίρνουν τηλέφωνο, δηλαδή, οι πελάτες μας που τα γνωρίζουν τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βρουν στις περιοχές που βρίσκονται, και τους τα στέλνουμε μέσω του ταχυδρομείου. Να σας πω το άλλο, ότι σύντομα θα λειτουργήσει και η shop,
Οπότε ο καταναλωτής θα μπορεί άνετα να τα προμηθεύεται και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάλιστα, δηλαδή μέσω του ίντερνετ θα μπορεί πλέον κάποιος να παραγγέλνει τα προϊόντα εδώ τα μοναδικά. Ναι, 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 ακριβώς. Και λίγο να σε ρωτήσω, υπάρχει αύξηση της ζήτησης, δηλαδή ζητάνε περισσότερα προϊόντα εδώ από το συνεταιρισμό? Ζητάνε περισσότερα προϊόντα από το συνεταιρισμό, αλλά το ότι εδώ δεν τα παρήγαγαν για να έχουμε καθαρά σπιτικές συνταγές όπως θέλουμε, για να είναι παραδοσιακό και δεν θέλουμε να το βγάζουμε από μηχανή, είμαστε περιορισμένοι στην γκάμα των προϊόντων μας. Και αυτό μας καθιστά να είμαστε και πιο σωστοί. Και πιο περιζήτητοι, γιατί παραμένει η παραγωγή, αυτό που λέμε, οικογενειακή. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αυθεντική και παραδοσιακή. Το κράτος βοηθάει? Μπορώ να πω όχι πολύ. Μόνο όταν μας χρειάζονται και θέλουν την δικιά μας τη στήριξη για να προβληθούν και να κάνουν οι τοπικοί και αυτό, τότε μας θυμούνται και μας υπόσχονται παροχές και αυτό, αλλά όχι ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή το νιώθετε ότι είναι εμπόδιο, για παράδειγμα μπαίνει εμπόδιο στο να αναπτυχθεί αυτός ο συνεταιρισμός, και κάθε συνεταιρισμός θα έλεγα? Εμπόδιο δεν θα μπορούσα να το πω, απλά υπάρχουν πολλά προβλήματα επειδή είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή, δεν είμαστε κοντά σε αστικά κέντρα για να μπορούμε να κινηθούμε κι εμείς, γιατί δεν έχουμε δικό μας μεταφορικό μέσο για να κάνουμε τις πωλήσεις μας ή να βγούμε εμείς να κάνουμε τη διάθεση των προϊόντων, που είναι δύσκολο για μας τις γυναίκες να γίνει και αυτό. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο για να ξεκινήσουμε περαιτέρω. Και όντως η πολιτεία σε αυτό δεν μπόρεσε να σταθεί δίπλα μας, να μας βοηθήσει να κάνει κάτι. Τι θα ζητήσετε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον τοπικό βουλευτή, τι θα έπρεπε δηλαδή και η Δήμαρχη και η Περιφέρεια και ο τοπικός βουλευτής να βοηθήσουν αυτό το συνεταιρισμό? Τι θα μπορούσαν να κάνουν για να σας βοηθήσουν? Για να μην τα λέμε όλα άσχημα τα πράγματα, τελευταία βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια, με τη σύμπραξη της Αγροδιατροφικής, όπου είμαστε μέσα στο σχήμα και νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα όταν θα αρχίσει να λειτουργεί και να εφαρμόζεται αυτή η ιδέα. Σε αυτό έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο και ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδόρο από τα Γρεβενά, και ο Περιφερειακός Σύμβολος, ο κύριος Γιαννόπουλος, καθώς βέβαια με όλη τη συμβολή του Περιφερειάρχη, του κυρίου Καρυπίδη. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί έστω και μετά από τόσα χρόνια υπήρξε κάποιος που μπορεί να δει και να βάλει τα τοπικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε ένα πλαίσιο που να τα προωθήσει και να έχει καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά η περιφέρειά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ εξαιρετικό κομμάτι και θα πάει καλά. Σε αυτό δίνω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Περιφερειάρχη. Τώρα, τα σχέδιά σας για το μέλλον γενικότερα, πώς τα φαντάζεστε? Τα σχέδιά μας είναι φυσικά να αναπτυχθούμε περισσότερο, να έχουμε πωλήσεις περισσότερες, όχι μόνο εδώ στη Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε, λόγω του ότι τα προϊόντα μας είναι αγνά παραδοσιακά και δεν έχουν συντηρητικά, δεν έχουν άλλες προσμίξεις στην παραγωγή τους, να επεκταθούν και περισσότερο. Στοχεύουμε να βγούμε και στο εξωτερικό με μια συνεργασία που έχουμε μια εταιρεία στην Αθήνα που κάνει εξαγωγές και θα έχει κατάστημα λιανικών πωλήσεων στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάμε και θα έχουμε καλές εξελίξεις. Και κάτι τελευταίο, 9 γυναίκες μου είπατε. Ναι. Μια γροθιά. Μια γροθιά όλες μαζί ενωμένες. Φυσικά είμαστε οι παλιές που έχουμε δώσει το στίγμα μας εδώ και παραμένουμε. Έχουμε πάρει τώρα και 4 άτομα νέες κοπέλες που νομίζουμε ότι και αυτές είναι δυναμικές και θα προχωρήσουν. Ο συνεταιρισμός δίνει δουλειά στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, όπου η παλιά με τη νέα γενιά συνεργάζονται από κοινού αρμονικά, με στόχο το πετυχημένο πείραμα που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια να έχει και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Το όνομά σας είναι? Μαρία. Το επίθετο? Μαρκοπούλου. Κυρία Μαρκοπούλου, πόσα χρόνια είστε εδώ στο συνεταιρισμό? Από την αρχή, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη κι εγώ. 25 χρόνια. Τι σημαίνει αυτή η δουλειά για σας? Τι σημαίνει το καλύτερο για μένα. Και οικονομικά και ψυχικά και όλα. Δηλαδή ξυπνάμε το πρωί και ερχόμαστε εδώ με χαρά στο συνεταιρισμό? Ναι, βέβαια.
Ναι. Εδώ λοιπόν τι παράγεται, βλέπω τα πάντα παραδοσιακά, αγνά. Παραδοσιακά, πέτουρα, τραχανάδες, κουλούρια, πίτες, ό,τι μας... Σαλιάρια. Και σαλιάρια, ό,τι μας παρεγγέλουν. Με παρεγγελία γίνονται τα γλυκίσματα και οι πίτες. Τα πέτουρα και τα ο τραχανάς είναι στάνταρ αυτά, πάντα τα κάνουμε. Δυναμική ομάδα πάντως. Πάρα πολύ. Για να ήρθαμε 35 χρονών και γίναμε 60 εδώ. Μάλλον δυναμικοί είμαστε. Φαντάζομαι όμως ότι η πυγμή παραμένει. Φυσικά. Αγγέλα μου είπαν εδώ πέρα ότι είσαι από τα νεότερα μέλη. Ναι. Έχω 3 χρόνια. Είμαι τα τελευταία 3 χρόνια. Πώς θα βλέπεις εδώ τα πράγματα? Αισιόδοξα. Τι σημαίνει η δουλειά αυτή για σένα? Στηρίζεις την οικογένεια πρώτα απ' όλα. Είναι μια δουλειά στο χωριό. Είσαι κοντά στην οικογένεια και προσφέρεις οικονομικά. Έτσι μένεις και στο χωριό και παράγεις εδώ. Ναι.